Μια νέα σελίδα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης σηματοδοτεί η ηλεκτρική διασύνδεσή της με την Αττική, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, που βρίσκεται από το πρωί στην Κρήτη, όπου πραγματοποιείται αύριο στις 12 το μεσημέρι η επίσημη τελετή υπογραφής της σύμβασης. Πέρα από το περιβαλλοντικό μήνυμα, υπάρχει ταυτοχρόνως και μια αναπτυξιακή διάσταση, διότι με την υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής Κρήτης τερματίζεται η ενεργειακή ανασφάλεια που υπήρχε για δεκαετίες στο νησί. Το θυμάμαι το ζήτημα αυτό από τότε που ήμουν μαθητής, και η Κρήτη περνάει σε μια καινούρια σελίδα βιώσιμης ανάπτυξης. Φτάνοντας στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, ο Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο για μια επίσκεψη με πράσινο χρώμα στο νησί, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις που δρομολογούνται για την Ισοχρυσή και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις οποίες θα βασιστεί η Κρήτη τα επόμενα χρόνια. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική εκτός αν επιστρέψουμε στα κεριά, σχολίασε ο Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας στις αντιδράσεις που προκαλεί ο σχεδιασμός για τη λειτουργία αεολικών πάρκων σε όλες τις ορεινές περιοχές του νησιού. Η εναλλακτική είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιωλική ενέργεια και η ηλιακή ενέργεια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το άλλο που θα μπορούσε να βρεθεί είναι να ξαναγυρίσουμε στα κεριά. Νομίζω ότι δεν το θέλει κανένας. Ας είμαστε ρεαλιστές. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα στηριχθούμε, μόνο που βεβαίως αυτό θα πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένους κανόνες. Την ώρα που γίνονται όλα αυτά τα βήματα μπροστά, πραγματικά δεν μπορώ να κατανοήσω αυτές τις αντιδράσεις, διότι γενικά η πολιτική της κυβέρνησης είναι συντονισμένη με την ευρωπαϊκή πολιτική προς την κατεύθυνση μιας πράσινης, φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας. Η καθαρή ενέργεια είναι μονόδρομος και η κυβέρνηση υλοποιεί το ειδικό χωροταξικό που έχει προκύψει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις με αυστηρούς όμως όρους και προϋποθέσεις, όπως ο ίδιος ανέφερε. Η Ελλάδα θα υποστηρίξει τα δικαιώματά της, ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, απαντώντας και στο ζήτημα των τουρκικών προκλήσεων στη Νότια Κρήτη με φόντο τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Η Ελλάδα προφανώς θα υποστηρίξει τα δικαιώματά της. Αυτά δεν είναι θεωρίες. Η κυβέρνηση αυτή το έχει δείξει τους τελευταίους μήνες τουλάχιστον 2 φορές. Απάντησε η ελληνική κυβέρνηση, απάντησε η Ελλάδα με αποφασιστικό τρόπο, και νομίζω ότι κανένας αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει.